Είμαστε εδώ με ιδιαίτερη χαρά να επισκεφθούμε την πόλη της Θεσσαλονίκης για να συμμετέχουμε στην έκθεση του Αγρότικα, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση στη χώρα μας γύρω από τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιεί η γεωργία. Και η στιγμή την οποία συμβαίνει και λαμβαίνει η χώρα αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική για τη χώρα. Είναι μια στιγμή που η χώρα μετά από μακρά περίοδο κρίσεως μπαίνει πλέον σε μια αναπτυξιακή μορφή, σε μια αναπτυξιακή τροχιά, μια τροχιά που απαιτεί περαιτέρω όθηση, δηλαδή ρυθμούς αναπτύξεως τουλάχιστον 3% για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε το χαμένο έδαφος που χάσαμε την τελευταία δεκαετία και να επαναφέρουμε την ευημερία στην κοινωνία. Ο αγροτικός τομέας καλείται να συνεισφέρει και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί καθώς μπαίνουμε σε αυτή τη χρονιά, μπαίνουμε και σε μια νέα δεκαετία και αυτή τη δεκαετία θα δούμε μεγάλες αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες προέρχονται από την μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη η οποία γίνεται και από την κλιματική αλλαγή που όλοι παρατηρούμε και την αισθανόμαστε. Ο γεωργικός τομέας, κατ' επέκταση, θα επηρεαστεί καταρχήν από την κλιματική αλλαγή, αλλάζοντας τις προτιμήσεις των καταναλωτών, κυρίως προς βιολογικά προϊόντα και άλλα προϊόντα τα οποία είναι ευαίσθητα και πιο συνεπή για μια βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και η τεχνολογική επανάσταση δίνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες στον αγροτικό τομέα να χρησιμοποιήσει τεχνικές όπως η ευφυής γεωργία, η συμβολιακή γεωργία και άλλα εργαλεία τα οποία η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί, για να δημιουργήσει νέα προϊόντα και νέα προσέγγιση στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που θα είναι διεθνώς ανταγωνίσιμες και με έναν τρόπο ο οποίος θα εκμεταλλεύεται τα φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας, που είτε είναι η γεωγραφική της τοποθέτηση, είτε είναι τα μικροκλίματα που έχει, είτε είναι τα εδάφη και όλα αυτά που όλοι ξέρουμε και πολλοί κόσμοι και πολλοί ξένοι τα εκτιμούν. Αλλά αυτός ο τρόπος δεν πρέπει να είναι ο μαζικός, ίσως και ο παλιός τρόπος παραγωγής, γιατί ξέρουμε πλέον ότι δεν δουλεύει και ούτε ποτέ η χώρα θα έχει τη δυνατότητα να έχει τις οικονομίες κλίμακος για να ανταγωνιστεί άλλες χώρες γειτονικές που κάνουν παρόμοια πράγματα όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία, έστω και η Αίγυπτος. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται λίγο φαντασία, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με ευαισθησία στο περιβάλλον και αυτό αποτελεί μια μοναδική πρόκληση αλλά και ευκαιρία για τον αγροτικό τομέα. Σε αυτή την προσπάθεια η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη αγροτική τράπεζα στη χώρα με μεγάλη παράδοση, είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει κάθε υγιή πρόταση που θα μας έρθει. Εγώ θα το έλεγα και πιο δυνατά, η τράπεζά μας είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.